Ο ως Πορθένος φρονιμικε και αδιαφθορός, κατηγήθη σωσίως το ζωοδότη Χριστό και προς την χλίδα Φρόνος έλυπες Πόθεν εν μέσω των ανδρών Πόσα μόλιν σαμνάς Εξελάμψα σε χρωσύνη, Και του βελίαρτα και την τη σου Τη 25η του μηνό Σεπτεμβρίου, Εφροσύνη Οσία, θηγατρό του Οσίου Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παφνουτίου Οσιομάρτυρο του Αναχωρητού, Παύλου, Τάτης, Σαββινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου των Μαρτύρων, Θεοφίλου του Ενεφέσου του Ομολογητού. Η Οσία Εφροσύνη, η θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου, ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξανδρίας και μαζί με την σύζυγό του διακρίνονταν για τη θερμή πίστη τους στο Θεό. Δώδεκα χρονών η Εφροσύνη έμεινε ορφανή από μητέρα και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόμα πιο φιλόστοργα στην επιμέλεια της κόρης του. Όταν η Οσία Εφροσύνη έφτασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο υψηλής κοινωνικής τάξεως όμως την ψυχή της εφροσύνη την κατέλαβε ο θείος έρωτας. Ο γάμος και οι κοσμικότητες θα της ήταν εμπόδιο να αφιερωθεί συστηματικά στην ελεημοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίων. Γι' αυτό κάποια μέρα, αφού μοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι και ύστερα από πολλές περιπέτειες κατέληξε μεταμφιεσμένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό μοναστήρι. Εκεί έλαβε το όνομα Σμάραγδος και όλοι οι μοναχοί θαύμαζαν τον πνευματικό της αγώνα και την διακονία που πρόθυμα προσέφερε σε όλους. Έζησε στο μοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε με τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε μοναχός στο ίδιο μοναστήρι. Έτσι με την ζωή της η εφροσύνη μας υπενθυμίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής που λένε «Αρνησάμενη τα κοσμικά επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίω και ευσεβώς ζήσομεν εν τον είναι Δηλαδή αφού αρνηθούμε τις επιθυμίες του ματέου και αμαρτολού του του κόσμου να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα με εγκράτεια στη ζωή μας και δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους μας, και με ευσέβεια προς τον Θεό. Ο Σιωμάρτης Παφνούτιος ο Αναχωρητής και η αυτό 546 μάρτυρες. Πνευματικός αθλητής της Αιγυπτιακής Ερήμου εκπόλεως γεντηρίας, που πήγαινε πολλές φορές στις πόλεις, όπου διέδιδε και υποστήριζε την Ορθόδοξη πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν από Αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια των διωγμών κατά των χριστιανών επί Διοκλητιανού και μόλις πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν, δεν προσπάθησε να ξεφύγει ούτε περίμενε να συλληφθεί, αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αριανό. Αυτός εξεπλάγει βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα, τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό, τόσο ισχυρό ώστε να έχει τώρα το ύφος, όχι κάποιου κρυνωμένου, αλλά ύφος κριτού. Μετά από τις συνηθισμένες διατυπώσεις, ο Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο. Χαμογέλασε. Τον έριξαν στην φυλακή και εκείνος έκανε χριστιανούς τους δεσμότες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν ο Αριανός, ανέπτυξε ο Όσιος με τόση δύναμη την χριστιανική πίστη, ώστε πολλοί άριθμοι ψαράδες δήλωσαν τους εαυτούς τους ως χριστιανούς. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες, μαζί με τον προϊστάμενό του Ευσέβιο, ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επιτόπου. Τον δε Παφνούτιο, αφού τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν πάνω σε ένα ξερό φήνικα, όπου και παρέδωσε την αγία ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό.